και έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Χρήστο Κληρίδη, ο οποίος είναι νομικός. Κύριε Κληρίδη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πρώην βουλευτής και νομικός. Το σχόλιο σας, κύριε Κληρίδη. Και Χριστός Ανέστη, δεν είπαμε. Λάζαρε, απ' όλα έχει το πανέρι. Το κάθε κόμμα ερμηνεύει διαφορετικά την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Άλλοι θεωρούν ότι επάφθη, άλλοι θεωρούν ότι είναι εξυπηρετεί προεκλογικές σκοπιμότητες. Το επάφθη μου φαίνεται. Άλλοι ότι άργησε. Το επάφθη μου φαίνεται ότι το ακούσαμε από τον εκπρόσωπο του Δίκο χθες. Ναι. Νομίζω πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς. Υπήρχε μία κατακραυγή. Απαιτήθηκε η απέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Τώρα που παραιτήθηκε, πρέπει να έχουμε παράπονο, νομίζω. Πιστεύω ότι στο και κάπως καθυστερημένα η παραίτηση ήταν επιβαλλωμένη από τις περιστάσεις. Υπάρχει μια διεθνής, έλεγα, πλέον πρακτική. Δεν είναι μόνο αγγλική πρακτική, η οποία απορρέει από το άγραφο Βρετανικό Σύνταγμα να αναλαμβάνει ο καθήλυν υπουργός την ευθύνη δια της πράξης και υπεραλήψης του Υπουργείου του, στο και αν ο ίδιος δεν έχει προσωπική εμπλοκή. Αλλά διεθνώς βλέπουμε από πάρα πολλές χώρες όταν συμβαίνει κάτι τραγικό, κάτι στο οποίο μπορεί να υπάρξει θέμα ευθυνών, ο υπουργός αναλαμβάνει την ευθύνη και παραιτείται. Μακάρι αυτή η παραίτηση να αποτελέσει προηγούμενο, δέτε, για άλλου είδους πράξεις και υπαραλήψεις λειτουργών των Υπουργείων. Γι' αυτό θα έλεγα ότι η ορθή αντιμετώπιση του θέματος είναι ότι ορθώς έπραξε και υπό τις περιστάσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα δημιουργηθεί μια νέα πρακτική επί του θέματος. Αυτό, κύριε Κληρίδη, δεν θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να ισχύει μόνο για τους βουλευτές. Είδαμε και στην Αγγλία μια βουλευτή να ανακαλείται η εκλογή της με 7.000 ψήφους. Είναι το 10% του εκλογικού σώματος. Έχει θεσπιστεί η ειδική νομοθεσία και αν υπάρξει αίτημα το οποίο υπογράφεται και στηρίζεται από 10% των ψηφοφόρων σε συγκεκριμένη μονοεδρική εκλογική περιφέρεια, διότι εκεί έχουμε μονοεδρικές περιφέρειες, τότε, εάν υπογραφεί αυτή η αίτηση από τουλάχιστον 10% των ψηφοφόρων, οι βουλευτής ή ο βουλευτής αποπέμπονται από το σώμα, δηλαδή ανακαλείται η εκλογή. Ένα μέτρο πολύ δημοκρατικό, θα έλεγα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μία βουλευτής συγκέντρωσε πάνω από 20.000 ψήφους για την ανάκτηση της εκλογής της, ενώ το ποσό ήταν μόνο 7.000. Και βεβαίως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλίου την άμεση ανάκλησή της και αποπομπή της από το σώμα. Μας σε τέτοιες περιπτώσεις βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση του συντάγματος, διότι καθορίζει ρητά το σύνταγμα ποιες περιπτώσεις καινούνται βουλευτική έδρα. Αυτή δεν είναι μία εκ των περιπτώσεων, αλλά είναι ένα πολύ δημοκρατικό μέσο ανάκλησης ενδιαμέσως των εκλογών της ψήφου. Αυτό είναι ο θεσμός του ανακλητού, ο οποίος βεβαίως ίσχυε στην γενέθλια της δημοκρατίας, στην αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία. Ο κάθε κλελεγμένος ήταν κάθε στιγμή δυνατόν να ανακληθεί από την εκκλησία του Δήμου, δηλαδή από τους συναποτελούντες την εκκλησία του Δήμου πολίτες, κατά πλειοψηφία πάντα βεβαίως. Ένας θεσμός ο οποίος ουσιαστικά ενδυναμώνει την δημοκρατία ως άμεση δημοκρατία, πράγμα που δεν συμβαίνει στις σύγχρονες Republic, κύριε Κληρίδη, στην έκταση κιόλας που εφαρμοζόταν. Το είχε εισηγηθεί, θυμόμαστε,
πριν από τις προεδρικές εκλογές, αν δεν μας απατάει η μνήμη μας, ο τότε και υποψήφιος τότε πρόεδρος ο Γιώργος Λυλίκας. Και αργότερα είπε ότι θα το προσπάθησε να το εισαγάγει, να το παρουσιάσει και στην Βουλή, έμεινε στα συρτάρια. Είναι όντως ένα πολύ σημαντικό θέμα. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις πέραν της αριθμητικής και του αριθμητικού αιτήματος ανάκλησης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε καταδίκη της βουλευτού, γιατί είχε μπει ψέματα σε συγκεκριμένη υπόθεση σε βάρος της. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν θα μπορούσε με ψήλου πίδημα, να το βάλω έτσι, να εξασφαλίζεται ένα 10%. Θα πρέπει να εξεταστεί επίσης δική μας περίπτωση που έχουμε διαφορετικό εκλογικό σύστημα. Πάση περιπτώσει, στην αρχή είναι πολύ καλό και θα πρέπει, νομίζω, επί τούτου να υπάρξει συγκεκριμένη μελέτη και προώθηση του θέματος. Ανερχόμενη στο θέμα μας, ναι, όμως, της παρέτησης του Υπουργού, να το πω έτσι λίγο κυπριακά, θα ήθελα να βρεθεί ίσια μας. Μπορεί να καλούμε έναν Υπουργό να παραιτηθεί και όταν παραιτηθεί ουσιαστικά να υποβαθμίζουμε την παρέτηση, είτε γιατί ήταν για προεκλογικούς σκοπούς όπως ελέγχθη, είτε διότι δεν είχε επιλογή, είτε διότι επάφθη. Πρέπει να είναι για οποιοδήποτε από αυτούς τους λόγους, δεν το αφισβητώ. Να μην παρεξηγηθώ. Όμως το τι παραμένει, το τι παρέμεινε και διεθνώς, αν παρακολουθεί κανένας τον διεθνή τύπο όπως το PPC και άλλων χωρών, είναι η παρέτηση. Αυτή μένει. Και η παρέτηση έγινε λόγω ακριβώς της ανάληψης πολιτικής ευθύνης. Αυτό είναι που έχει σημασία για μένα στο τέλος της ημέρας. Ήθε να αποτελέσει αυτό το έναυσμα μιας πολιτικής, αν θέλετε, πρακτικής, άγραφης πρακτικής, να λαμβάνεται η ευθύνη. Είχαμε δύο προηγούμενα με τον πρόξο στο μήνυμα πρώην Υπουργών Δικαιοσύνης, εξωτοθυμούμε, την απόδραση κοίτα από τις φυλακές. Πάση περιπτώσει όμως είναι μια καλή πρακτική. Όσον αφορά τον αρχηγό της αστυνομίας, είναι διαφορετικό το θέμα. Η δημόσια λειτουργία, είτε είναι στην αστυνομία είτε είναι στη δημόσια υπηρεσία, συνήθως δεν αναλαμβάνουν πολιτικές ευθύνες. Οι ευθύνες τους καπιστώνονται μέσα από πειθαρχικές έρευνες. Είναι υπηρεσιακές ευθύνες. Είναι υπηρεσιακές ευθύνες εκεί, είναι κάτι διαφορετικό. Βεβαίως όμως στην περίπτωση του αρχηγού της αστυνομίας υπάρχει έναν ιδιαίτερον καθεστώς, όπου σε τέτοιες περιπτώσεις ο διορισμός και η πάυση του είναι στα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας μέσα από το νομικό πλαίσιο που τον έχει θεσπιστεί. Συνεπώς, ο αρχηγός της αστυνομίας πριν να υποβάλει παρέτηση, αν αισθάνεται ότι όντως αναλαμβάνει υπηρεσιακή ευθύνη για την απραξία ενδεχομένως μελών της δύναμης, αν δεν το πράξει και είναι η επιθυμία του Προέδρου, θα τον πάψει. Από εκεί και πέρα θα δούμε εντός της ημέρας τις εξελίξεις, οι οποίες τρέχουν. Και βεβαίως είναι γεγονός ότι συνέπεσαν όλα αυτά τυχώς με την προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές. Και έχει μπουρδουκλωθεί κάπως το θέμα και έτσι δεν έχουμε καθαρή πολιτική εικόνα. Όμως εξακολουθώ να πιστεύω ότι ορθώς έπραξε ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπό τας περιστάσεις. Και θα δούμε βεβαίως, έχοντας υπόψη τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν μετά την παρέτηση, ότι πρόκειται για έναν αξιόλογο στέλεχος της κυβέρνησης αυτής, ότι είναι με λύπη του ο πρόεδρος που δέχεται την παρέτηση. Εάν μελλοντικά υπάρξει μία, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, αποκατάσταση του κυρίου Ιωνά Κολάου σε κάποιον άλλον πόστο. Να δούμε αυτά, δεν το ξέρω. Μάλιστα. Κύριε Κλειδίδη, τις τελευταίες μέρες έχει ανοίξει και μία συζήτηση στην οποία εμπλέκεται και η νομική υπηρεσία αλλά και η αστυνομία για το ζήτημα της άρσης
των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη... Του απόρριτου των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, ναι. Με αποτέλεσμα, κοιτάξτε, ναι. Ο ένας να ρίχνει τον παράκι στον άλλον για την ευθύνη. Ναι. Έχω μελετήσει το θέμα και το είχα μελετήσει και στο παρελθόν. Άρθρο 17 του συντάγματος, ως υπήρχε, ήταν πολύ αυστηρό. Μόνο στις περιπτώσεις καταδικασμένων ή πτωχευσάντων υπήρχε η δυνατότητα άρσης του απορρίτου επικοινωνίας οποιασδήποτε. Αυτό δημιούργησε κάποια προβλήματα διερεύνησης σοβαρών εγκλημάτων, όπως παραδείγματος χάρον φόνων, χρονογραφίας παιδικού υλικού, ναρκωτικών κτλ. Κακουργημάτων, πολύ σοβαρών κακουργημάτων, όπου η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι δεν είχε την δυνατότητα της αποτελεσματικής διερεύνησης σε τέτοιες περιπτώσεις. Υπήρξε έναν πρώτον, αν θέλετε, πισωγύρισμα προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, όπως υπήρχε στην Κύπρο, με την τροποποίηση του συντάγματος, ούτως ώστε σε τέτοιου είδους σοβαρές πτώσεις, μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία έχει θεσμοθετηθεί, να επιτρέπεται η άρση του απορρίτου. Τώρα έχει τεθεί θέμα ότι κάποτε συζητήθηκε μέσα στις περιπτώσεις αυτές να συμπεριληφθεί και η εξαφάνιση. Βεβαίως η εξαφάνιση μπορεί να συνδέεται με τη διάπραξη κάποιου αδικήματος, κακουργήματος, μπορεί και μη. Τώρα, όμως, εγώ θα έλεγα ότι προς τη στιγμή που υπάρχει μία εξαφάνιση, δημιουργούνται εύλογες υποψίες ότι υπάρχει διάπραξη σοβαρού αδικήματος, η οποία συνδέεται με αυτήν την εξαφάνιση. Αν η αστυνομία ερευνήσει και εκ πρώτης όψεως έχει κάποιες υποψίες, δικαιούται να ζητήσει ενεργοποίηση αυτής της διαδικασίας το υφιστάμενο πλαίσιο. Ελέγχθη η περίπτωση της Ρουμάνας, της κόρης της, το 2016, που ήταν η πρώτη περίπτωση η οποία συγκέρθη σε αυτήν την κατασυρωή διάπραξη των φόνων, και προφανώς εκεί είναι και το πρόβλημα. Τίθεται θέμα τι έκανε η αστυνομία τότε, οποίους έλαβε καταθέσεις, πότε τις έλαβε τις καταθέσεις, έρευνες έκαμε στην γενέτειρα χώρα της, στην Ρουμανία, τι έρευνες έκαμε κατά πόσον υπήρξαν διαφυγή, όπως υπήρξε ο ισχυρισμός στα κατεχόμενα, ακόμα και με τις κατοχικές αρχές μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γνωρίζω ότι καταγράφονται οι διελεύσεις. Υπάρχει λεπτομερές αρχείων για τις διελεύσεις αυτές, εκτός και αν είναι εντελώς εκτός, δηλαδή κάποιος φυγόδικος ο οποίος έφυγε και δεν δόθηκε πουθενά. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Αν η αστυνομία ατόνισε, δηλαδή δεν έκαμε τα στοιχειώδη τα οποία έπρεπε να γίνουν τότε, δεν θα μπορούσε να ζητήσει την άρση του απορρίτου. Αν τα έπρεπε αυτά, υπήρχε θέμα υποψίας για απαγωγή. Η απαγωγή είναι ένα πολύ σοβαρό κακούργημα, το οποίο θα μπορούσε να ζητήσει την άρση του απορρίτου μέσω του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα. Ενδεχομένως εντοπίζεται ότι υπήρξε από κάποιους της αστυνομίας μια κάποια ολιγορία. Όμως σήμερα φτάσαμε στο άλλο σημείο, να κατηγορείται σύσσωμη αστυνομία για θεσμικό ρατσισμό ή σεξισμό. Φτάσαμε στο άλλο άκρο. Αυτό είναι γεγονός και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Ήδη το έχει αρπάξει και το BBC αυτό, και έχει γράψει χθες για τη μεταχείριση της οποία τη κάνουν οι Φιλιππινέζες και άλλες αλλοδαπές οικιακοί βοηθοί. Μπορεί να δημιουργηθεί μια πολύ κακή εικόνα για την Κύπρο. Σωστή πιστεύω η κίνηση του Προέδρου να πει, αναμένουμε βεβαίως να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα, να εξαγγείλει μέτρα για προστασία των περιπτώσεων αυτών, των αλλοδαπών περιπτώσεων αυτών. Το ότι όμως υπάρχει μία ρατσιστική αντίληψη στην κοινωνία μας, νομίζω δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Εδώ είναι που θα πρέπει η κουλτούρα μας γενικότερα να αλλάξει. Δεν είναι μόνο η πολιτική κουλτούρα η οποία χρειάζεται να αλλάξει, αλλά είναι και η κουλτούρα μας την αντιμετώπιση τέτοιου είδους θεμάτων. Όμως
Είναι πολύ άδικο να κατηγορήσουμε όλη την αστυνομία, όλη την κοινωνία μας, όλη την εθνική φρουρά. Όλη την εθνική φρουρά, ότι έχει ρατσιστικά στοιχεία. Κάθε άλλον, νομίζω είναι μια υπερβολή, αλλά θα πρέπει και αυτό να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα. Ούτε να το σκουπίσουμε κάτω από το χαλί, αλλά ούτε και να δεχθούμε τις κατηγορίες ότι όλοι είμαστε ρατσιστές και τις Φιλιππινέζες τις έχουμε για τίποτα και ότι δεν μας ενδιαφέρει η τύχη, η ζωή τους, η ευημερία τους εν γέννη. Νομίζω αυτό θα ήταν λάθος. Να σας υπενθυμίσω όμως ότι αυτό ισχύει και στην Ελλάδα. Ακόμα και θυμάμαι τότε όταν γράφεται το πρώτο λεξικόν του κυρίου Παμπινιώτη στον όρο Φιλιππινέζα για την καθομιλούμενη μετάφραση έμπαιναν κάπου υποτιμητικά σχόλια, δηλαδή Φιλιππινέζα, διότι χρησιμοποιούσαν στην κοινωνία τον όρο είσαι η Φιλιππινέζα του τάδε, ότι είσαι η υπηρέτρια του. Να υπενθυμίσουμε επίσης και στο ίδιο λεξικό είχε προκληθεί συζήτηση μεγάλη στο Λίμμα Βούλγαρη που παρέθεται ο Παμπινιώτης ότι το χρησιμοποιούν εναντίον των ομάδων της Θεσσαλονίκης οι άλλοι οπαδοί, έτσι δεν ήταν? Ναι. Είναι κάποιες πραγματικότητες από το χαλί, αλλά από την άλλη, όπως είπα, μη θεωρούμε ότι όλοι είναι ρατσιστές στην Κύπρο και να δοθεί αυτή λασθασμένη, πολύ λασθασμένη εντύπωση. Έχουμε έναν στιγερόν εγκληματία. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι Κύπροι ή ότι όλοι που ζουν στην Κύπρο έχουν αυτές τις πεπιθήσεις και αυτές τις αντιλήψεις. Τι άλλο θα έλεγα. Μάλιστα. Κύριε Κλήρηδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Χρήστο.